Καλησπέρα σας. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Πιθανόν ήδη να αναρωτιέστε τι περιβάλλον είναι αυτό. Είναι η παραλία του Σχοινιά. Υπάρχουν τρεις λόγοι που βρίσκομαι σε αυτό το περιβάλλον. Ο ένας είναι γιατί έχω ξεκινήσει τρίαθλο. Και ένα από τα αθλήματα του τριάθλου είναι το κολύμπι, οπότε έχω έρθει για προπόνηση. Τα άλλα δύο είναι ποδηλασία και το τρέξιμο. Και θα συσχετήσω αυτή τη μίνι σειρά τριών επεισοδίων με αυτά τα τρία αθλήματα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί παρόλο που δεν είναι μιτσβά για τους άντρες και είναι μόνο για τις γυναίκες, έρχομαι εδώ και κάνω μίκβε, το οποίο ας πούμε ότι βοηθάει παρόλο που δεν είναι μιτσβά. Και ο τρίτος λόγος, ο οποίος σχετίζεται με τα mini series που θα κάνω, έχει να κάνει με ένα έθιμο το οποίο υπάρχει στο Ρώσο Σανά, το οποίο λέγεται τα σλίχ. Είναι μια μικρή προσευχή η οποία γίνεται την πρώτη μέρα του Ρώσο Σανά, εκτός αν πέφτει Σαμπάτ και γίνεται λοιπόν τη δεύτερη μέρα του Ρώσο Σανά. Και που μένω δεν είχα κοντά κάπου να πάω, οπότε επιτρέπεται, μπορεί να γίνει αυτή η προσευχή του Τασλίχ ακόμα και μέχρι το Γιόμ Κιπούρ. Κάποιοι λένε ότι αυτή η προσευχή μπορεί να γίνει ακόμα και μέχρι το τέλος του Σουκκότ. Αυτή η προσευχή ουσιαστικά γίνεται συμβολικά σαν να πετάμε τις αμαρτίες μας στη θάλασσα. Προέρχεται από τον προφήτη Μίχα, που σε έναν στίχο του μέσα σε όλα τα άλλα λέει ότι ο Θεός θα πετάξει τις αμαρτίες μας στα βάθη της θάλασσας. Οπότε χρειαζόμαστε είτε μια θάλασσα, είτε ένα ποτάμι, μια λίμνη. Κάποιοι ραβίνοι χρησιμοποιούσαν ακόμα και πηγάδι. Είναι ακόμα προτιμότερο να υπάρχουν και ψάρια. Ένας από τους λόγους είναι διότι τα ψάρια έχουν πάντα τα μάτια τους ανοιχτά. Κατά αυτόν τον τρόπο, σαν να συμβολίζουμε το πόσο ο Θεός έχει πάντα τα μάτια του ανοιχτά προς τα εμάς και να μας προστατεύει. Ένας ακόμα λόγος για τα ψάρια είναι ότι τα ψάρια δεν τα πιάνει το κακό μάτι, και υπάρχουν και άλλοι λόγοι στους οποίους μπορείτε και να ψάξετε. Ο κύριος λόγος που επιλέγουμε το νερό, μεταξύ των πολλών λόγων που υπάρχουν βασικά, είναι που καμπαλιστικά το νερό συμβολίζει την ιδιότητα του Χέσεν, που είναι η αγάπη, η καλοσύνη, και κατά αυτόν τον τρόπο θέλουμε ο Θεός, όταν πετάμε εμείς τις αμαρτίες μας μέσα στο νερό, να μας δεχτεί με καλοσύνη. Ένα έθιμο επίσης είναι οι άντρες που φοράνε το ταλίτ κατάν, δηλαδή τα τσιτσί, στο τέλος της προσευχής, η οποία είναι πραγματικά μια πολύ μικρή προσευχή και πολύ ωραία στους στίχους της. Απλά να την άκουσουν στις τέσσερις γωνίες του τσιτσί στη θάλασσα. Αυτά είναι εν ολίγης για το τασλίχ. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο βίντεο όπως προείπα. Το ένα θα είναι το τρέξιμο για το Γιόμ Κιπούρ και το άλλο θα είναι η ποδηλασία και το Σουκκότ. Ελπίζω να μάθατε κάτι καινούριο, αν δεν μάθατε να κάνατε revision στις ήδη γνώσεις σας, και πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε σε άλλες δύο προσευχές. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.